Στην Νεάπολη, καθώς και η πρώτη επιτυχία της Καβάλας. Ας δούμε τώρα το πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της ένατης αγωνιστικής. Ο Γεωργιάδης στο πέμπτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά από τον Καλιτζάκη που έχει προωθηθεί. Η μπάλα φτάνει στο Βαζέχα. Τέτ α τέτ και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό από τον Κριστόφ Βαζέχα στο 20 λεπτό. Καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο. 8ο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί ο Αποστολάκης. Η κεφαλιά πολύ καλή και η μπάλα στα δίχτυα από τον Γιάννη Καλιτζάκη. Μπορέλη για τον Αποστολάκη. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μπορέλη στην περιοχή βγάζει για τον Αλεξούδη. Αυτός και πάλι για τον Μπορέλη. Τέτα τέτ πάσα και το 3-0. Ο Μπάρνιακ την κεφαλιά. Βγαίνει γρήγορα πολύ ο Νικολαίδης εκεί. Θα περάσει και τον Κουρκούνα. Θα κάνει το σουτ. Και είναι το 0-1 για τον Απόλλωνα. Ο Κόλλα θα περάσει μια παλιά για τον Νικολαίδη που είναι μόνος του. Να ο Νικολαίδης εδώ. Νικολαίδης πάντα με την μπάλα θα κάνει το σουτ. Ο Κοβάσεβης νέο σουτ και το 0-2 για τον Απόλλωνα. Ο Κόλλα κοντά στην μπάλα, ο Μπάρνιακ. Ο Μπάρνιακ που εκτελεί με πολύ φάλτσο. Η μπάλα θα χτυπήσει τον Ισόδη, κάνει κεφαλιά από τον Νικολαίδη και το 0-3 για τον Απόλλωνα είναι γεγονός. Ζαλέσκι κόβει ο Ραδιάς με το κεφάλι, η μπάλα φτάνει στον Βιλανάκη. Έξω την περιοχή, τρομερό σουτ και 1-0 για την Εξάνθη. Από τον νεαρό διεθνή τον Άγγελο Βιλανάκη. 63 λεπτό. Ο Καδικιώτης με δύναμη. Κωνσταντινίδης στην πρώτη επαφή με την παρατροπή και πέναλτι. Ο Μάλιος με τον Αμπαδιωτάκη. 64 λεπτό. Στο πέναλτι για την Καβάλα. Η μπάλα στα δίχτυα και το 1-0. Η παλιά για τον Μπόγκ. Μπόγκ μέσα στην περιοχή. Μένει όρθιος. Θα κάνει και την σέντρα. Τζαλακός κεφαλιά. Και η μπάλα out. Παπαδόπουλος θα κάνει και τη σέντρα εκεί που είναι ο Τσουκάνοβιτς. Πάει η κεφαλιά ο Τσουκάνοβιτς, η μπάλα βρίσκει το δοκάρι και τελικά είναι γκολ. Φραντζέσκο στο κόρνερ, κεφαλιά του Μαχλά, η μπάλα κοντράρισε στο στήθος του Τελίδη και ο Παυλόπουλος από πολύ κοντά γράφει το 2-0. Παυλόπουλος στο Φραντζέσκο. Φραντζέσκος θα κάνει μια παλιά εκεί που είναι μόνο η αμυντική και είναι αυτό γκολ. Ο Βέλης χτυπάει το φάουλ, πάει για κεφαλιά ο Παυλόπουλος και πετυχαίνει το 4-0. Σαμαράς και είπε ο Μαχλάς θα κάνει το σούτο, ο Μαχλάς και είναι το γκολ. Τρίτο κόρνερ για το Λεβαδιακό, Κώστας Τσάνας και πάλι στην εκτέλεσή του. Πλασαριστά και έξω από το τέρμα, το σούτ και το γκολ. 26 λεπτά παιχνιδιού, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τρίτο κόρνερ. Η μπάλα θα πάει στα δίχτυα τελικά, το 1-1 από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Κωστής. Πέρασε πολύ ωραία ο Γιώργος Κωστής, θα βγάλει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκτός θέσης ο Κατσιπάνος, η κεφαλιά και το 2-1 και πάλι από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Σαβεύσκη δίνει τη λύση. Η μπάλα τώρα για τον Κωστή. Αφήνει αυτό για τον Κετσπάγια να δούμε θα κάνει ο Τιμούρ Κετσπάγια και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Βλέπουμε τώρα τα πλήρη αποτελέσματα της ένατης αγωνιστικής. Βέβαια υπάρχει το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ από χθες 0-1. Σκόντα Ξάνθη Θεσσαλικός 1-0. Λεβαδιακός Ηρακλής 1-2. Ενικός Απόλλων Αθηνών 0-3. Παναθηναϊκός Εθνικός 3-0. Νόφιδο Ξαντράμας 5-0. Αθηναϊκός Λάρισα 0-0. Καβάλα Πανιόνιος 1-0. Να δούμε τώρα και τη βαθμολογία της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Παναθηναϊκός 27, Όφη 20, Ηρακλής 18, ΠΑΟΚ 16, ενώ έχει το παιχνίδι με τον Άρη, ΑΕΚ 15, Απόλλων 14, Ολυμπιακός 13, όσους και ο Άρης, κοντά ξανά 12 βαθμούς. Εδεσαϊκός 11, Πανιόνιος, Αθηναϊκός και Λάρισα από 10, Ιωνικός, Λεβαδιακός από 8, Εθνικός 7, Δόξα Δράμας 5, Καβάλα 4 βαθμούς. Να δούμε τώρα τους σκόρες. 11 γκολ έχει ο Βαζέχα, 7 Γρίμπιλα, Σίβης και Μαχλάς, 6 Νικολαίδης, 5 Σαραβάκος.